καλό στην υγεία τους πρωτίστως, αλλά αυτός που αποφασίζει να το κάνει, εντάξει, δικαίωμά του. Αυτός ο οποίος υφίσταται όμως τον καπνό, και όταν μιλάμε για τα παιδιά, δεν έχουν κανένα δικαίωμα λοιπόν να μην κάνουν τα πάντα να προστατεύουν την υγεία κυρίως των παιδιών. Και αυτό το θέμα θέλω να συζητήσουμε σήμερα, με αφορμή λοιπόν το κάπνισμα. Είναι κοντά μας η Υπουργός Υγείας, η κυρία Παπακώστα. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Και ένας άνθρωπος που τον ξέρουμε, μιλάμε χρόνια για αυτό το μεγάλο ζήτημα, ο καθηγητής πνευμονολογίας, ο κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης. Έχετε λάβει κι εσείς, κύριε καθηγητά, μέρος σε όλες τις καμπάνιες που έχουν γίνει. Ενημερώνετε φορείς, ενημερώνετε παιδιά, ενημερώνετε υπουργούς, προκειμένου αυτή η διαδικασία έχουν κάποια στιγμή. Σημαντικά βήματα. Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, υπάρχει αποτελεσματικότητα υπάρχει, και στα πόσα χρόνια έτσι το βλέπετε ότι υπάρχει διαφοροποίηση? Ναι, τα τελευταία 7-8 χρόνια, ναι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη μείωση και του αριθμού των καπνιστών και του αριθμού των καταναλισκομένων τσιγάρων. Κυρίως όμως καταγράφεται σε δημοσκοπήσεις μια μεταστροφή του πνεύματος και του κλίματος του ελληνικού κοινού απέναντι στο πρόβλημα που λέγεται κάπνισμα. Αρκεί να σας πω, ναι, αυτό που δεν το ξέρουν πολύ, ότι πάνω από τα 3/4 των Ελλήνων σήμερα είναι πολύ θυμωμένοι για τη μη εφαρμογή του νόμου για το κάπνισμα στους κλειστούς δημόσιους χώρους. Ναι. Ένας στους δύο καπνιστές είναι επίσης θυμωμένοι επειδή ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Αυτό σημαίνει ότι το κοινό έχει αντιληφθεί τι σημαίνει κάπνισμα, τι σημαίνει παθητικό κάπνισμα, και κυρίως οι νέοι μας που είπατε, έχουμε την τιμή 10.000 Έλληνες φοιτητές να έχουν υπογράψει πρωτόκολλο διεθνές και να ζητούν την θεώρηση του παθητικού καπνίσματος ως ζητήματος προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διότι όντως είναι μια σκληρή μορφή βίας. Αυτό έχει μεταφερθεί σε ευρωπαϊκά φόρα. Έχει γίνει πάρα πολύ θετικά δεκτό μέσα σε ειδική συνδιάσκεψη που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο για το ζήτημα αυτό. Έχει μεταφερθεί σε διεθνή συνέδρια και εμφανίζεται μια ελληνική πρωτοπορία σε αυτό το τομέα. Πολύ σημαντικό. Που νομίζω ότι αντικατοπτρίζει αυτό και την αλλαγή πλέον της σκέψης και της νοοτροπίας. Και εσείς εδώ τώρα το Υπουργείο, κυρία Παπακώστα, έρχεστε και στοχευμένα πλέον. Βεβαίως. Κάνετε μια παρέμβαση που, το είπα και στην αρχή, θεωρώ ότι αγγίζει τους μεγάλους, τους ενήλικες καπνιστές. Ότι μπορεί να κάνεις κακό, όσο μπορείς να κάνεις κακό στον εαυτό σου, αλλά δεν έχεις δικαίωμα, κανένα δικαίωμα, να το κάνεις σε ευαίσθητα άτομα, όπως είναι τα παιδιά σου, όπως είναι οι έγκυες γυναίκες. Εγώ θα σας έλεγα, κυρία Χρυστοφυλλέα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας δίνετε το βήμα να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι μέσα στο πλαίσιο του χάρτη υπεράσπισης προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, και βλέπετε ότι αυτό το σποτάκι που αυτή τη στιγμή εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας αφορά στην προστασία της παιδικής ηλικίας και της ανηλικότητας από τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος. Μέσα λοιπόν στο χάρτη των δικαιωμάτων του παιδιού, που αν θέλετε τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικός είναι, προτεραιότητά μας είναι πια και το βάζουμε ως στοχευμένη πολιτική, πολύ σωστά το επισημαίνετε, του Υπουργείου Υγείας, η προστασία της ασφάλειας και της υγιεινής των παιδιών. Μία από τις βλαβερές επιπτώσεις πάνω στην υγεία και την ασφάλειά τους είναι και επιπτώσεις από το κάπνισμα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που κάνουμε είναι από το site του Υπουργείου μας, σε συνεργασία με τον κύριο Μπεχράκη, ο οποίος έχει βγάλει καταπληκτικές οδηγίες. Έχουμε οδηγίες αυτοπροστασίας των εγγύων από το κάπνισμα. Διότι πρέπει να ξέρετε, ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται σωστά και από εκεί και πέρα να κάνει τις επιλογές του και να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Η πολιτεία όμως οφείλει να βάζει το πλαίσιο, το νομοθετικό το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται. Δηλαδή, δεν καπνίζω προστατεύοντας τους δημόσιους χώρους, προστατεύοντας τον εαυτό μου, προστατεύοντας τον ίδιο το δημόσιο χώρο και τους ανθρώπους οι οποίοι κινούνται σε αυτό, δηλαδή οι ασθενείς, δηλαδή τα παιδιά, δηλαδή οι ηλικιωμένοι, δηλαδή οι έγκυες γυναίκες. Έχω το δικαίωμα να καπνίσω εάν αυτό επιθυμώ, αρκεί να σέβομαι το πλαίσιο και τα δικαιώματα των άλλων και ιδίως της παιδικής ηλικίας, διότι και η έγκυος μητέρα, η έγκυος γυναίκα
κουβαλά ένα εμβρίο το οποίο θα εισπνέοντας μπορεί να έχει βλαβερές, εισπνέοντας καπνό μπορεί να έχει πολύ βλαβερές επιπτώσεις στη συνέχεια της ζωής του αμέσως μετά που θα γεννηθεί. Εμείς οφείλουμε αυτά να τα επισημάνουμε, οφείλουμε να τα προστατεύσουμε και οφείλω να δείξω εδώ αν μου επιτρέπετε και το βιβλιαράκι που λέει «Μαθαίνω να μην καπνίζω» και είναι το σποτάκι αυτό το οποίο βλέπετε από πίσω, αλλά τα παιδιά μας έχουν κούτες, κασόνια μου λέει ο κύριος Μπεχράκη, ζωγραφιές, τις οποίες εμείς θα ζητήσουμε από τα Υπουργεία Μεταφορών, για παράδειγμα, όπως σκέφτομαι ως πρώτη ιδέα, ή το Υπουργείο Παιδείας για την αγωγή παιδείας, όπου τα παιδιά έχουν βραβευτεί από Επιτροπή Καλλιτεχνών, έχουμε εδώ το πρώτο βραβείο, που λέει «Μπαμπά, μην καπνίζεις», προστατεύοντας τον εαυτό τους, αλλά δίνοντας και ένα ισχυρό μήνυμα, τα παιδιά μας, στους μεγαλύτερους, στους ενήλικες, όταν οι ίδιοι, και εδώ είναι το δεύτερο και το τρίτο βραβείο, στους ενήλικες, που είναι ένα οι οποίοι δεν μπορούν να αντιληφθούν πόσο ζημιογόνο είναι για τις νέες γενιές, να μην αντιλαμβανόμαστε, είναι το δέντρο του θανάτου επάνω και όχι της ζωής. Και κάτω είναι η επιλογή που λέει «Ζήσε τη ζωή που σου αξίζει». Λοιπόν, αυτά τα παιδιά έχουν μια κουλτούρα τώρα πια αναπτύξει, η οποία μας βοηθάει. Παρακαλούμε λοιπόν όλους να σεβαστούν την παιδική ηλικία, την ανηλικότητα και αργότερα θα πούμε και για τους ηλικιωμένους σε ξεχωριστή εκπομπή που θα μας δώσετε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Βεβαίως. Γιατί νομίζω ότι αυτό συνιστά προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των παιδιών μας και αυτό δεν μπορεί να το παραγνωρίσουμε για κανένα λόγο. Πολύ σωστά. Είναι πολύ εντυπωσιακό το βλέπω και το σκέφτομαι αυτό που μας είπατε κύριε καθηγητά, ότι πλέον παίρνει και νομική μορφή και οδό η όλη ιστορία με την παρέμβαση που έκαναν οι φοιτητές μας, όπως μας είπατε. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί ωστόσο εκεί που αρχίζουν, στατιστικά τουλάχιστον αυτό ξέρουμε, το κάπνισμα είναι στις ηλικίες τις πιο μικρές πια, 15-16 ετών. Μόλις έχουμε τελειώσει μια πολύ μεγάλη μελέτη 1.800 παιδιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα αποτελέσματα τα έχουμε υποβάλει και στην κυρία Υπουργό. Ακόμη δεν είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε. Mm-hmm. Μέσα στο Σεπτέμβριο το αργότερο όμως θα έχει τελειώσει η λεπτομερής της ανάλυσης και θα έχουμε απολύτως το χάρτη μπροστά μας. Πότε αρχίζουν τα παιδιά μας το κάπνισμα, γιατί το αρχίζουν, σε ποιες ηλικίες, σε ποιες μεταστροφές από την από τη μετάβαση του δημοτικού στο γυμνάσιο, από το γυμνάσιο στο λύκειο, ποιος είναι ο ρόλος της καφετέριας, ποιος είναι ο ρόλος του νυχτερινού κέντρου, ποιος είναι ο ρόλος της ανεμπόδιστης διαφήμισης, γιατί εδώ είναι ένα άλλο σημείο στο οποίο πρέπει ιδιαίτερα να σταθούμε. Είμαστε μια χώρα που, παρά την νομοθεσία που απαγορεύει τη διαφήμιση των προϊόντων καπνού, δυστυχώς σε κάθε νυχτερινό κέντρο όπου οι νέοι μας πηγαίνουν για διασκέδαση γίνεται μια τελείως ζωντανή και επιθετική διαφήμιση υπέρ του καπνίσματος στους εφήβους και αυτό είναι μια απαράδεκτη κατάσταση που πρέπει μια μέρα κάποιος υπουργός να τη σταματήσει. Και δεν είναι θέμα του Υπουργείου Υγείας, δεν επιτίθεμαι στην κυρία Παπακώστα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι θέμα αντίληψης του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος οφείλει να σταματήσει να χαϊδεύει αυτού του είδους τα κινήματα, τις κινήσεις του καπνεμπορίου, ισχυριζόμενο ότι δήθεν δεν μπορεί να τις καταστήλει. Η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ θέλει να τα βάλει μαζί τους. Ναι. Αυτή την πολιτική βούληση πρέπει να διαγείρουμε με τη βοήθειά σας. Διότι ο κόσμος είναι όριμος. Οι συνθήκες είναι πανέτοιμες. Αυτό που χρειάζεται είναι μια πολιτική αποφασιστικότητα που λείπει. Και στέκομαι λίγο στο θέμα της διαφήμισης πάλι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό που γίνεται σήμερα. Δεν μπορεί τα μισά περίπτερα της Αθήνας να είναι κινητή παράνομη διαφήμιση τσιγάρων. Δεν μπορεί να γίνεται τέτοια παραβίαση νομοθεσίας μέσα στα μάτια μας και να ισχυριζόμαστε ότι είμαστε και κράτος επιπλέον. Mm-hmm. Αυτά πρέπει να τελειώσουν. Όμως, για να ξαναπάμε στο παιδί. Σας λέω ότι έχουμε μελετήσει πολύ σε βάθος το ζήτημα. Τα προγράμματα που έχουμε αναπτύξει για την παρέμβαση στα σχολεία κινούνται με βάση αυτά τα δεδομένα. Θα πάμε σε 1.000 σχολεία πέρυσι και φέτος, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, το οποίο τρέχει με απόλυτη επιτυχία μέσω του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών. Έχουμε το πρόγραμμα ΧΑΤ, το οποίο χρηματοδοτείται από ένα συγγενήμα από τη Βοστόνη και το οποίο μας έχει βοηθήσει να κάνουμε αυτή την επιστημονική παραγωγή έργου που χρειάζεται. Θα βγάλουμε ατζέντες
από τους εφήβους μας που, όπως το τετράδιο αυτό που απευθύνεται στο δημοτικό, θα απευθύνονται σε παιδιά άνω των 15 ετών, με 18. Μάλιστα. Τελειώνουμε ένα βιβλίο εγχειρίδιο. Είναι πολύ κρίσιμο να πιάσετε αυτή την ηλικία. Εκεί είναι όλο το ζητούμενο. Εκεί. Και φτιάχνουμε και ένα εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς, που όλα αυτά διατίθεται δωρεάν. Θα μπορεί να το παίρνει ο κάθε δάσκαλος να διαβάζει ο ίδιος και να έχει έτοιμο το υλικό με το οποίο θα κάνει μάθημα στους μαθητές του. Ναι. Πιστεύουμε ότι με όλη αυτή την ολοκληρωμένη παρέμβαση θα τελειώσει το ζήτημα του καπνίσματος στην Ελλάδα, διότι ο ελληνικός λαός είναι και ευφυής και έχει τη δύναμη να κάνει σωστά πράγματα. Υπουργέ. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι εμείς κάνουμε τώρα μια καμπάνια πραγματικά στοχευμένη υπό την έννοια της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και της αλλαγής νοοτροπίας. Δεν είναι ο στόχος να τιμωρηθεί εκείνος ο οποίος καπνίζει. Δεν είναι τιμωρητικός ο ρόλος του νόμου. Αυτό πρέπει να αντιληφθούν όλοι. Αντιθέτως, είναι προστατευτικός απέναντι στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, στη δημόσια υγεία και στην προαγωγή της και κυρίως στην πρόληψη. Διότι αυτό μας κοστίζει ακριβά. Ξέρετε τι θα πει αν προστατεύσουμε τα παιδιά μας και αυτά αποκτήσουν υγιεινή νοοτροπία απέναντι σε μία από τις εξαρτήσεις που είναι το κάπνισμα, γιατί υπάρχουν κι άλλες που θα έχουμε την ευκαιρία να τις κουβεντιάσουμε. Και αυτό συνεγείρει το κοινωνικό σύνολο, παράλληλα με το θεσμικό πλαίσιο, με την νομοθεσία, με τα εργαλεία τα οποία έχουμε, αυτό αυτόματα θα βελτιώσει τη δημόσια υγεία και θα την προάγει. Αυτό αυτόματα θα σημάνει πιο υγιή πληθυσμό. Και νομίζω κανείς γονιός, όποια επιλογή και αν κάνει στη ζωή του, δεν θέλει τα παιδιά του να μην είναι υγιή και κυρίως δεν θέλει να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι υγιές, λόγω του ότι κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να προστατεύεται το παιδί. Πιο υγιείς πολίτες σημαίνει λιγότερα έξοδα για το εθνικό σύστημα υγείας. Και για τα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Πάντως, η προστασία της παιδικής ηλικίας και της ανηλικότητας είναι προτεραιότητα και θα παρακαλέσω όλους όσοι ενδιαφέρονται, και νομίζω ότι ενδιαφέρονται πολύ και πολλές, να μπουν να δουν τις οδηγίες για την αυτοπροστασία της εγγύου γυναίκας από το κάπνισμα. Και εγώ σας υπόσχομαι, γιατί το συζητούσαμε πριν, ότι και ως εκπομπή θα συνεχίζουμε όσο μπορούμε να παίζουμε καθημερινά από αυτά τα πολύ ωραία σποτάκια. Νομίζω ότι συμβάλλουν. Μαθαίνω γιατί δεν πρέπει να καπνίζω. Και κυρίως η δημόσια τηλεόραση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.